υπέρ του καταξιωθήνημας της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου. Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου. Ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά. Γενή δε της ονόματι Μάρθα. Υπεδέξα το Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία. Ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού. Ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλή διακονίαν. Επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς. Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μέρη δε εξελέξατο. Ή τη σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα. Επάρασα της γενή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε. Και μαστίου σε θύλασσας. Αυτός δε είπε, μενούν γε. Μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Συνεχίζοντας με τη χάρη του Θεού την ανάλυση της εβδόμης οδής του πρώτου κανόνου της μεταμορφώσεως που έχει γράψει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, μελετούμε τα τροπάρια πρώτον αυτό που αναφέρεται στον Απόστολο Πέτρο. Είναι το δεύτερο κατά σειρά τροπάριο της εβδόμης οδής. Συγγνώμη, είναι το τρίτο τροπάριο της εβδόμης οδής και αναφέρεται, όπως θα δούμε, στον Απόστολο Πέτρο. Λέγει, «Εν απορρίτω φωτί, ως σε κατήδε Πέτρος, θα βόρεν όρη εξαστράψαντα, Χριστέ ανεβόησεν, ο των Πατέρων Θεός ευλογητώσει». Δηλαδή, ο Απόστολος Πέτρος, καθώς σε είδε μέσα στο απόρριτο φως, να εξαστράπτεις στο όρος το Θαβόρ, Χριστέ, ανεβόησε. Εσύ που είσαι ο Θεός των Πατέρων, ας είσαι ευλογημένος, δηλαδή δεδοξασμένος. Στα δύο τροπάρια, τα προηγούμενα της εβδόμης οδής, ο Άγιος Μελωδός αναφέρει γενικά και τους τρεις Αποστόλους. Σε αυτό όμως, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας το τροπάριο στο πολύ ωραίο βιβλίο του Τεορτοδρόμιου, σε αυτό όμως αναφέρει μόνο τον Πέτρο, όχι διότι τον χώρισε από τους άλλους Αποστόλους, αλλά διότι έδωσε σε αυτόν τα πρωτεία ως πρώτο των Αποστόλων. Ως γνωστόν είναι πρωτοκορυφαίος μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Σε αυτό λοιπόν τώρα αναφέρεται ο Άγιος Μελωδός, διότι μόνον ανέφερε ονομαστικά και ξεχωριστά αυτόν στα Ευαγγέλια ο Ευαγγελιζόμενος άλογος, άγγελος, στις μυροφόρες γυναίκες. Επειδή, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αναφέρεται ξεχωριστά στα Ευαγγέλια ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο άγγελος λέγει στις μυροφόρες τα χαρούμενα, το χαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου, και μεταξύ των άλλων τους λέγει, «Υπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει εμάς εις τη Γαλιλαία. Να πείτε στους μαθητές και μάλιστα και στον Πέτρο ότι σας προλαβαίνει εις τη Γαλιλαία». Λέει λοιπόν ο Μελωδός, «Ο φωτεργάτα και φωτοδότα Χριστέ, εσύ που είσαι
ο εργάτης του φωτός, η πηγή του φωτός, του αιωνίου, του ακτίστου φωτός, του αηδίου φωτός. Ω φωτεργάτα και φωτοδότα, εσύ που δίνεις το άκτιστο φως, Χριστέ, όταν ο Πέτρος σε είδε στο Θαβόριον όρος να στράφτεις με το απόρριτο αυτό φως, από αυτό σε γνώρισε ως Θεό αληθινό, ο οποίος και προηγουμένως σε θεολόγησε ως Υιό Θεού ζώντος. Γιατί όταν ο Κύριος ρώτησε τους Αποστόλους, εσείς τι λέγετε για μένα, ο Απόστολος Πέτρος θεολόγησε και είπε, εσύ ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Χριστός, ο αναμεινόμενος Μεσσίας. Έτσι λοιπόν και τώρα που βλέπει τον Κύριο μέσα στο άκτιστο, στο απόρριτο φως, στο όρος Θαβόρ, και τώρα ο Απόστολος Πέτρος ανεβόησε εκείνο που ήταν πρέπον να αναβοήσει, δηλαδή, «Ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει». Εσύ που αληθινά είσαι ο Θεός, ο αληθινός Θεός, ο Θεός των Πατέρων μας, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ας είσαι ευλογημένος, ας είσαι δεδοξασμένος και πρέπει να δοξάζεσαι. «Ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει». Και το επόμενο τροπάριο αναφέρεται στους δύο άλλους προκρήτους Αποστόλους, οι οποίοι παρευρέθηκαν την μεταμόρφωση του Κυρίου στους Υιούς του Ζεβεδαίου, στα αδέρφια, τον Άγιο Ιάκωβο και τον Άγιο Ιωάννη. Τι λέγει, «Το αρχηγό της ζωής, Χριστό συνόντες παιδες, η Ζεβεδαίου, ως απέμπεμψε μορφής φως ευρόντισαν, ο των Πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει». Στον αρχηγό της ζωής, στον Χριστό, που ήταν μαζί του παρόντες τα παιδιά του Ζεβεδαίου, όταν εξέπεμψε από το πρόσωπό του το φως, το άρρητο, το απρόσιτο, το άκτιστο, το υπέρλαμπρο, ευρόντισαν, με φωνή δυνατή ευόησαν, ως Υιοί της Βροντής, όπως ονομάστηκαν από τον Κύριο, Βοαναργές, Υιοί Βροντής. Ως Υιοί Βροντής, λοιπόν, ανεβόησαν ο των Πατέρων ημών, Θεός ευλογητώσει. Εσύ που είσαι ο Θεός των Πατέρων μας, ας είσαι ευλογημένος και διδοξασμένος. Στο προηγούμενο τροπάριο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ανέφερε ο Μελωδός μόνο τον Απόστολο Πέτρο, για την αιτία που είπαμε εκεί, επειδή ήταν ο πρώτος των Αποστόλων και θεολόγησε και προηγουμένως για την θεότητα του Κυρίου. Στο παρόν όμως αναφέρει τους δύο Υιούς Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο δηλαδή και τον Ιωάννη, λέγοντας, «Οι Υιοί του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ονομάστηκαν Υιοί Βροντής από τον Κύριο για το βροντόδες του Ευαγγελικού Κηρύγματος, ή σύμφωνα με τον Θεολόγο Γρηγόριο, διότι βρόντισαν τα πνευματικά, με φωνή δηλαδή ισχυρά, δυνατή, εκήρυξαν το Άγιον Ευαγγέλιο», γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, «και επέθηκαν αυτής ονόματα Βοανεργές, ο εστίν Υιοί Βροντής». Τους έδωσε ονόματα στους Υιούς του Ζεβεδαίου, τα αδέρφια τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ο Κύριος, και τους ονόμασε Βοανεργές, που θα πει Υιοί Βροντής, η γη της Βροντής. Αυτοί, παρόντες στο Θαβόριον όρος μαζί με τον Χριστό, ο οποίος είναι αρχηγός της αληθινής ζωής, ως ζωή όντας και Υιός του Θεού του ζώντος, γιατί έτσι τον ονόμασε και ο Απόστολος Πέτρος, λέγοντας προς τους Ιουδαίους, «Ημείς ιτήσαστε άνδρα φωνέα χαριστήνε ημίν, τον δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε», ελέγχοντας τους Ιουδαίους εκείνο το πρώτο κήρυγμα, μετά την Πεντηκοστή, τους λέγει ότι εσείς ζητήσατε έναν φωνιά να χαριστεί, να του χαριστεί η ζωή, να ελευθερωθεί, και τον αρχηγό της ζωής τον φωνεύσατε. Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, είναι και ο αρχηγός της ζωής, της αληθινής ζωής. Παρόντες, λέγω, με τον Χριστό, οι δύο αυτοί Υιοί του Ζεβεδαίου, όταν τον είδαν ότι ανέβλησε από το πρόσωπό του φως άειλο και θείο, ευρόντισαν και είπαν τον κατάλληλο ύμνο στον μεταμορφούμενο,
ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητώσει. Το έκαναν δε αυτό οικείως και στη φύση των πραγμάτων και στο όνομά τους. Ήταν ό,τι έπρεπε δηλαδή και για τα ίδια τα πράγματα αυτά καθεαυτά, αλλά και άρμοζε στο όνομά τους, που σημαίνει η ύβροντις. Οικείως στη φύση των πραγμάτων, δηλαδή όπως έπρεπε, γιατί έπρεπε στην αστραπή που βγήκε από το φωτοβόλο πρόσωπο του Κυρίου να ακολουθήσει και βροντί, όπως συνηθίζεται μετά την αστραπή. Το έκαναν δε οικείως και στο όνομά τους, για να πιστώσουν το όνομά τους, να βεβαιώσουν το όνομά τους με τα έργα. Διότι όπως ήσαν οι ύβροντις, έτσι έπρεπε και να βροντίσουν τον θεοπρεπή ύμνο στο Θαβόρ. Ότι δηλαδή εσύ είσαι ο Θεός των Πατέρων μας και είσαι άξιος να ευλογείσαι, να δοξάζεσαι πάντοτε. Και προχωρούμε στην οδή και βλέπουμε πρώτα τον Ιρμό. «Η εν Βαβυλώνη παιδες το θείο περιπολούμενη ζήλο, τυράννου και φλογός απειλήν, ανδρείως κατεπάτησαν». Τα τρία παιδιά στη Βαβυλώνα, γεμάτα από τον θείο ζήλο, έχοντας το θείο πυρ, το οποίο τους κατέκαιε, το οποίο είναι το άκτιστο πυρ, το πυρ της θεότητος, είναι η Θεία Χάρις, είναι το άκτιστο φως, η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Γεμάτη λοιπόν με αυτή τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, τυράννου και φλογός απειλήν, ανδρείως κατεπάτησαν. Καταπάτησαν τον τύρανο και τη φλόγα με την οποία απειλούσε να τους κάψει. Το κτιστό πυρ δηλαδή, το ανάλωσαν, το εξουδετέρωσαν με το άειλο πυρ που είχαν μέσα στις ψυχές τους. Και με γεμάτη την ψυχή του ανδρεία, νίκησαν τον τύρανο και τη φωτιά του. Και μέσων πυρός εμβληθέντες, δροσιζόμενοι έψαλον, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Και ενώ ήταν μέσα στη φωτιά ρηγμένοι, όμως δροσίζονταν και έψαλον να δοξάζεται όλα τα έργα των Κύριων. Όλα τα έργα του Κυρίου των Κύριων. Όλα είναι έργα του Κυρίου, όλα τα κτίσματα. Όλα λοιπόν δοξάστε τον Κύριον που σας δημιούργησε. Ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, κάθε φύση πυρός είναι ταχύτατη και ανίκητη. Όταν υπάρχει φωτιά, διαδίδεται ταχύτατα και τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν. Και μάλιστα όταν υπάρχει ύλη ξηρή για τροφή, όταν είναι ξηρή η γη και υπάρχουν ξηρά ξύλα, ξηρή ύλη, τότε αυτό τρέφει τη φωτιά. Αν όμως δεν εμποδίζεται από καμία ραγδαία βροχή και πάλι γίνεται και ανίκητη αυτή η φωτιά. Και βλέπουμε πόσες μεγάλες καταστροφές μπορεί να κάνει μια φωτιά, ειδικά όταν είναι ξηρή η γη και η ατμόσφαιρα. Το πύρο όμως του ζήλου και μάλιστα του ένθεου ζήλου και εκείνο που είναι με επίγνωση, είναι τόσο ανίκητο και απολέμητο, ώστε όπως το αισθητό πυρ, το κτιστό, η φωτιά, η συνηθισμένη, χρησιμοποιεί ως ύλη τα ξύλα και το χορτάρι και τα καλάμια που μένουν στο θερισμένο χωράφι, έτσι και αυτό το πυρ, το άειλο, το άκτιστο, μεταχειρίζεται ως ύλη το αισθητό πυρ, την αισθητή φωτιά, και το κατατρώει και το δαπανά. Το ένα πυρ, η μία φωτιά, καταβροχθίζει και εξωτερώνει την άλλη φωτιά, η άκτιστη, την κτιστή. Αυτό το πυρ είχε ο προφήτης Μωυσής και είχε καταφλεχθεί από αυτό και εθανάτωσε τον Αιγύπτιο με αυτό το πυρ του ζήλου, του θείου ζήλου, και εκείνους επίσης που έκαναν το Μόσχο στην έρημο. Από το πυρ αυτό καταφλέχθηκε και ο Φινεές ο Δίκαιος και διεπέρασε με τον Σιρομάστη, που ήταν ένα είδος κονταριού, τον Ζαμβρί και την Μαδιανίτισσα, διότι φανερά και αδιάντροπα πόρνευαν. Και αυτό έγινε αφορμή να καμφθεί ο θυμός του Θεού και να γλιτώσουν οι Ιουδαίοι την καταστροφή, τον όλεθρο. Διαπέρασε ο Φινεές ο Δίκαιος, φλεγόμενος από το άκτιστο πυρ,
του ζήλου του Θεού, τους δύο αυτούς αμαρτάνοντες, γιατί φανερά και αδιάντροπα πόρνευαν. Και γι' αυτό είπε γι' αυτόν ο Θεός, «Φινέες, Υιός Ελιάζαρ, Υιού Ααρών του Ιερέως, κατέπαυσε τον θυμόν μου από Υιόν Ισραήλ, εν το ζηλώσε μου τον ζήλον εν αυτής». Ο Φινέες, ο γιος του Ελιάζαρ, που ήταν γιος του Ααρών του Ιερέως, κατέπαυσε το θυμό μου που είχα απέναντι στους Υιούς του Ισραήλ, γιατί ακριβώς γέμισε με το πύρ του Θείου Ζήλου και με αυτό το ζήλο εξουδετέρωσε την αμαρτία αυτών, η οποία αμάρταναν δημόσια και αδιάντροπα. Γι' αυτό είπε και ο άγνωστος ερμηνευτής, «Οξύς ο θυμός, ο οποίος γίνεται για χάρη της ευσέβειας, σαν να λέμε ο ένθεος ζήλος». Δεν ρώτησε τον άρχοντα, ο Φινέας δηλαδή, δεν περίμενε συμβουλή, δεν τράπηκε θέα πράγματος εσχρού, όπου το δισέβημα, εκεί και η κόλαση. Εκεί που έγινε η ασέβεια, η εσχρότης, η δημόσια, εκεί έγινε και η τιμωρία. Και αυτό ευαρέστησε στο Θεό. Και ο Θεός κατέπαυσε το θυμό του απέναντι στους Ισραηλίτες. Από αυτό το πυρ που καταφλέχθηκε, όπως είπαμε, ο Μωυσής και ο Φινέας, από το ίδιο καταφλέχθηκε και ο προφήτης Ηλίας και κατέσφαξε τους ιερείς της Εσχήνης. Γι' αυτό και έλεγε «Ζηλών εζήλωσα, Κυρίο Παντοκράτορη». Γέμισα με ζήλο Θείο και εξεζήτησα τα δικαιώματα του Κυρίου του Παντοκράτορος και τα υπερασπίστηκα απέναντι στους ασεβείς. Και δεν αναφέρω, λέει ο Άγιος Νικόδημος τον Παύλο, ο οποίος κατέκαυσε σχεδόν όλη την οικουμένη με το πύρ του ένθεου ζήλου που είχε στην καρδιά του. Διότι έλεγε «Ζηλώ ημάς, Θεού ζήλω». Έχω μέσα μου το πύρ του Θείου ζήλου και με αυτό ζηλεύω και εσάς με την καλή ζήλια και θέλω να αναδειχθείτε άξιοι Υιοί Θεού. Αυτά λοιπόν γνωρίζοντας ο θεσπέσιος αυτός μουσουργός, ο Άγιος Κοσμάς, ο ποιητής του κανόνος, του πρώτου κανόνος της μεταμορφώσεως, λέει τα εξής για τους τρεις παιδες. Οι παιδες, λέει, στη Βαβυλώνα, εσωτερικά στις ψυχές, πυρπολούμενοι από τον ένθεο ζήλο, καταπάτησαν με ανδρεία το εξωτερικό πυρ, τη φωτιά που είχε ανάψει ο ασεβής βασιλέας για να τους κατακάψει, επειδή δεν προσκύνησαν την εικόνα τη χρυσή που είχε στήσει. Καταπάτησαν με ανδρεία και τον φοβερισμό της καμίνου και του τυράννου του Ναβουχοδονόσορος. Γι' αυτό η εσωτερική φλόγα του ζήλου νίκησε την εξωτερική φλόγα της καμίνου και αυτό έγινε πολύ δίκαια, διότι όπως οι πόλεις και τα φρούρια που πουλιορκούνται εξωτερικά από τους εχθρούς, εάν όσοι πολεμούν από μέσα είναι ανδρείοι και δυνατοί και έχουν αρκετές τροφές, νικούν τους εξωτερικούς εχθρούς, αν και είναι πολλοί, έτσι και το πύρ του ένθεου ζήλου, που αναφλεγόταν μέσα στις καρδιές των τριών θεολόγων παιδών, νικούσε το πύρ που ήταν έξω από την Κάμινο, που ήταν έξω από αυτούς και από την Κάμινο, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο και είχε επταπλάσια φλόγα από την κανονική. Γι' αυτό και μολονότι βάλθηκαν στο μέσο του πυρός, δροσιζόμενοι έψαλον, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Και ας δούμε τέλος και το πρώτο τροπάριο της 8ης οδής, για να κλείσουμε την ομιλία σήμερα. Νεύματι το παν οφέρουν, πως είναι αχράντης όρους επέβει θαβόρου. Αυτός που με ένα νεύμα διοικεί τα σύμπαντα, ο Θεός δηλαδή, με τα άχραντα πόδια του μετέβη και ανέβηκε στο όρος Θαβόρου. Ενώ ηλίου μάλλον να βγεις εξαστράψας το πρόσωπον νόμου προκρήτους και της χάριτος έδειξε μέλποντας, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Και σε αυτό το όρος Θαβόρου, αφού εξίστραψε το πρόσωπό του περισσότερο από το φως του ηλίου, ανέδειξε μέλποντας, δηλαδή υμνούντας, τους προκρήτους του νόμου, αλλά και τους προκρήτους της χάριτος.
δηλαδή τους προκρίτους της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, και τους προκρίτους της Χάριτος της Καινής Διαθήκης, τους τρεις κορυφαίους Αποστόλους, τους ανέδειξε μέλποντας, υμνούντας και λέγοντας, «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, όλα τα έργα να δοξάζετε τον Κύριον, ο οποίος τα δημιούργησε και τα συντηρεί και τα συνέχει. Ο Θεός», λέει ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας, «είναι τόσο παντοδύναμος, ώστε με μόνο το νεύμα Του κινεί όλο αυτό το πάν. Γι' αυτό και έλεγαν οι Μακαβαίοι, «Ημείς επί το παντοκράτορη Θεό δυναμένο και τους ερχομένους εφημάς και των όλων κόσμων, εν ενή νεύματι καταβαλήν πεπίθαμεν». Έλεγαν αυτά τα γενναία 7 παιδιά, οι 7 Μακαβαίοι παιδες, που ακόμα βέβαια βρισκόταν, ας μην το ξεχνάμε αυτό, στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είχαν αυτή την ενίσχυση της Χάριτος, δεν είχαν την Εκκλησία, δεν είχαν τα μυστήρια, αυτά τα παντοδύναμα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα στη διάθεσή μας. Όμως είχαν την πίστη. Και τι λέγανε? «Εμείς πιστεύουμε, έχουμε την πεποίθησή μας εις τον Παντοκράτορα Θεό, ο οποίος μπορεί και αυτούς που έρχονται επάνω μας, εναντίον μας, και όλο τον κόσμο με ένα του νεύμα, με μία του κίνηση, να τους καταβάλει, να τους κατατροπώσει. Σε αυτόν πιστεύουμε. Γι' αυτό ο χριστιανός είναι ανίκητος, εφόσον είναι αληθινός χριστιανός. Μπορεί να τα βάλει με όλο τον κόσμο και να τον νικήσει, γιατί έχει το παντοδύναμο, Παντοκράτορα Κύριο, που με ένα του νεύμα διοικεί και κυβερνάει τα πάντα». Έτσι, αυτό γνωρίζοντας και ο Μελωδός, θαυμάζοντας, λέει στο παρόν τροπάριο, «Ο Θεός που φέρνει και διοικεί την κτήση με μόνο το νεύμα Του, σήμερα κινείται σε τόπο και ως άνθρωπος, χρησιμοποιώντας βοηθούς της Βαδίσεως, τους Αχράντους και Αγίους Πόδας Του, ανεβαίνει επάνω στο όρος Σταβόρ. Αλλά μολονότι δέχεται και κίνηση τοπική, καθώς ον είναι άνθρωπος, αλλά καθώς ον είναι Θεός, ο ίδιος περισσότερο από τον ήλιο αστράπτει στο πρόσωπο. Και αφού άστραψε, κίνησε σε ύμνο και δοξολογία του τους προκρίτους του Παλαιού Νόμου, τον Μωυσή και τον Ηλία, τους προκρίτους της Νέας Χάριτος, του Ευαγγελίου, τους τρεις Αγίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ως άνθρωπος κινείται, βαδίζει, ανεβαίνει στο όρος Σταβόρ. Ως Θεός λάμπει υπέρ των ήλιων και κινεί σε ύμνο και δοξολογία τους προκρίτους Παλαιάς και Καινής Διαθήκης». Αλλά εδώ υπάρχει μία απορία, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Πώς ονομάστηκαν πρόκριτοι αυτοί οι προφήτες του Παλαιού Νόμου και οι Απόστολοι της Νέας Χάριτος, δηλαδή της Νέας Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, ενώ ο προδρόμος Ιωάννης είναι πρόκριτος και ανώτερος από όλους που έλαμψαν στο νόμο και στη χάρη? Και αυτό το μαρτύρησε ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός, λέγοντας, «Ούκ εγίγερτε εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Πώς λοιπόν λέει εδώ ο Μελωδός ότι υπάρχουν πρόκριτοι της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αυτοί που αναφέρουμε και δεν είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Και σε αυτό απαντούμε ότι ο μεν Μωυσής και ο Ηλίας λέγονται πρόκριτοι μόνον αυτών που έλαμψαν στο νόμο, δηλαδή μόνον αυτών που έλαμψαν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο δε Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης λέγονται πρόκριτοι μόνον εκείνων που έγιναν θαυμαστοί στην περίοδο της Χάριτος, της Καινής Διαθήκης. Ο δε Βαπτιστής Ιωάννης, επειδή είναι μεσίτης της Παλαιάς και της Νέας Χάριτος, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, γι' αυτό και στα δύο έχει τα νικητήρια και υπερέχει και των δύο, και των προκρίτων που είναι στο νόμο και των προκρίτων που είναι στη χάρη. Είναι ανώτερος και των δύο. Αλλά αποκλειστικά ανώτεροι αυτών που έλαμψαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας, και αποκλειστικά ανώτεροι αυτών που έλαμψαν στην Καινή Διαθήκη είναι οι τρεις Απόστολοι, οι Άγιοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Ας κρατήσουμε αυτό που λέγουν οι τρεις παιδες, ότι εμείς έχουμε την πεποίθησή μας στο Θεό τον Παντοκράτορα,
ο οποίος μπορεί και αυτούς που έρχονται εναντίον μας, αλλά και όλο τον κόσμο, με ένα του νεύμα να τους καταβάλει. Και ας μην έχουμε καμία δειλία και κανένα φόβο. Να είμαστε βέβαιοι ότι με τη χάρη του Θεού, εφόσον έχουμε σωστή, ζωντανή, ένθεο πίστη, θα έχουμε και τον ένθεο ζήλο και το ένθεο πυρ και το άκτιστο φως και τη σωτηρία. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.